Από ιστορία πώς πάμε. Από Ιλιάδα. Για τον Όμηρο που ξέρουμε ότι έκανε την Ιλιάδα να τη γράψει καμιά δεκαριά χρόνια. Γιατί τότε δεν είχε μελάνη. Είχε ένα φτερό από κότα και έστελνε τον Οδυσσέα να ψαρέψει καμιά σουπιά, αχ τα πόδι, να βγάλει το μελάνη για να γράψει. Γι' αυτό έκανε 10 χρόνια. Εμείς τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή της ταχύτητας, πήραμε την Ιλιάδα, είναι δεκατόμη, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Και τη γράψαμε σε 4 στίχους. Και δεν λείπει τίποτα από μέσα. Όπως ξέρουμε όλοι, τον Μπάρι, αγαπητικό τον έπιασε η Ελένη. Και της είπε η Αθηνά στα αυτή, «Μωρή, καυγάς θα γίνει». Το «Μωρή» τότε ήταν τίτλος κυρίας, δεν ήταν... Αν έλεγε σε καμία καλέ, θα τρώγε τσάντα. Και έγινε ο καυγάς. Κι οι μάγες ξηγηθήκανε να πάνε για την Τρία. Κι οι μάγες ξεκίνησανε να πάνε για την Τρία. Να τιμωρήσουνε το τζέ μαζί με την κυρία. Να τιμωρήσουνε το τζέ μαζί με την κυρία. Λα. Ήτανε κι ο Αχίλλευς το πρώτο κουτσαβάκι. Μας ήτανε κι ο Αχίλλευς το πρώτο κουτσαβάκι. Μαζί το μούτρο δυστεύς που φτιάξε τα λογάκι. Μαζί το μούτρο δυστεύς που φτιάξε τα λογάκι. Μέσα στην κουφιά του κοιλιά κρυφτήκανε με ελπίδα. Μέσα στην κουφιά του κοιλιά κρυφτήκανε με ελπίδα. Και κόβανε την κίνηση απ' την κολοτρυπίδα. Και κόβανε την κίνηση... Μπανίζανε, ρουφιανιά γινότανε. Γεια σου ρε Μπάρι μορφωνιέ, φαινόσουν για ξεφθέρι. Γεια σου ρε Μπάρι μορφωνιέ, φαινόσουν για ξεφθέρι. Σου βάγανε την κόμενα, σου βάλανε και χέρι. Και στο φινάλε έμεινες. Εγώ είμαι με το υγρό στο χέρι. Πάμε για τα γράμματα. Και ο Μπάρις έμεινε με τον Γαρίφαλο στο χέρι.